Θέλω να μου πεις. Πρέπει να σου πω ότι νιώθω τόσο γεμάτος με αυτά που κάνω. Μη μου λες το σήμερα. Πες μου το πρώτο Όχι. διάστημα που έφτασε 8 και δεν έλεγες δελτίο. Α, ναι, αυτό ναι. Άλλο ο ιδρυματισμός και άλλο η εξάρτηση. Τι θα ιδρυματισμός πει αυτό που είπες, υπάρχει. Νίκο μου, λίγο απλά να το καταλάβω, ιδρυματισμός. Ιδρυματισμός. Δηλαδή? Πώς δεν έχεις ακούσει που πολλές φορές βγαίνει κάποιος από τη φυλακή μετά από 30 χρόνια και ζητάει να γυρίσει πίσω. Ναι, αυτό είναι ιδρυματισμός. Λοιπόν, όντως, τις πρώτες φορές που βγήκα έξω στις 7.30-8 το βράδυ, καταρχήν δεν ήξερα το φως πώς είναι αυτή την ώρα της ημέρας. Δεύτερον, έπαθα πανικό όταν είδα γεμάτες τις καφετέριες, γεμάτα τα ζαχαροπλαστεία και αναλογίστηκα ότι αυτοί δηλαδή δεν μας βλέπουν όταν λέμε ειδήσεις. Ήταν κάτι που το θεωρούσα περίπου απαγορευμένο το να μην μας βλέπουν την ώρα που κάνουμε ειδήσεις. Θέλω να σου πω όμως ότι η τηλεόραση δεν μου λείπει. Με έναν περίεργο τρόπο, από την πρώτη συνέντευξη που έδωσα, όταν πρωτοξεκίνησα στο δελτίο ειδήσεων του Μέγκα προαμνημονεύτων ετών, πριν από 21 χρόνια, τόσα έχουν περάσει, είχα πει ότι θεωρώ την τηλεόραση παρένθεση. Και ότι για μένα η βασική δημοσιογραφική μου δουλειά είναι η εφημερίδα. Θέλω να σου πω ότι νιώθω πάρα πολύ ευτυχισμένος που διευθύνω μια μεγάλη ελληνική εφημερίδα που τη φτιάξαμε από την αρχή όπως την ονειρευόμουν, όπως τη φανταζόμουν, με τα sections, με την θεματική πληρότητα, με τη μαχητικότητα, με την ανεξαρτησία. Όπως είμαι ενθουσιασμένος επίσης, γιατί στο ραδιόφωνο, και το ραδιόφωνο για μένα προηγήθηκε από την τηλεόραση. Από τον 1984 με άκουσε ο Ιάσον Μοσχοβίτης και με φώναξε τότε στο Μέγκα, γιατί και στο ραδιόφωνο κατ' ουσίαν κατάφερα να υλοποιήσω ένα όνειρό μου, να φτιάξω ένα ανεξάρτητο και μαχητικό ραδιόφωνο, και το γεγονός ότι οι συμπολίτες μας το αγκαλιάσανε και στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη με πρωτιές, με κάνει πάρα πολύ χαρούμενο. Ετοιμάζω συνέχεια καινούργια πράγματα. Νιώθω πάρα πολύ γεμάτος, πάρα πολύ δημιουργικός. Καινούργια πράγματα στο ραδιόφωνο ή και άλλα πράγματα πέρα και του άλλα ενικός, πράγματα. Του real, της εφημερίδας, του ραδιοφώνου. Και δηλαδή. Άλλα πράγματα. Και άλλα. Δεν έχει μείνει κάτι άλλο. Δεν μπορώ ακόμη να σου αποκαλύψω, αλλά έρχεται ένα ακόμη μεγαλύτερο βήμα για το Real Group. Πολύ σύντομα. Όταν θα είμαι έτοιμος, θα το ανακοινώσω. Μα τι θα είναι, δηλαδή θα έχει να κάνει με τι, με τηλεόραση? Δεν θα πω ακόμη. Δεν θα πεις ακόμη. Okay, δεν λοιπόν, θα πω ακόμη. Πάμε τώρα για ένα τεστ. Ας αρκεστείς, το λέω για πρώτη φορά σήμερα σε σένα. Μα το λες ότι έρχονται να το και λες. Άλλα πράγματα από το Real Group. Μάλιστα. Εντάξει. Ας το πάρουμε έτσι. Τώρα βοήθησέ μας σε ένα τεστ που θέλω να με βοηθήσεις εσύ. Πώς μπορούμε να καταλάβουμε ότι ένας πολιτικός μας λέει αλήθεια, κόμμα, ή πώς μπορούμε να καταλάβουμε ή από τι εξαρτάται, από τι παράγοντες, αυτά που μας λέει ένας πολιτικός που μπορεί και να τα εννοεί, γιατί όχι, τελικά μπορεί να μην τα πράξει? Κατά τη γνώμη μου, ένα πρώτο βασικό τεστ είναι να δούμε ποιος είναι ο πολιτικός. Δηλαδή, να αναζητήσουμε τι έλεγε παλιότερα και τι έχει κάνει αν δοκιμάστηκε στην πράξη. Αν δηλαδή διετέλεσε υπουργός, υφυπουργός, πρόεδρος σε κάποιο οργανισμό, να δούμε ποιο ήταν το έργο του. Να αναζητήσουμε, και με το διαδίκτυο, αυτό είναι πια απλή διαδικασία, να αναζητήσουμε τι έλεγε στο παρελθόν. Είναι πάρα πολλά τα παραδείγματα πολιτικών που την παραμονή των εκλογών ξεχνούν αυτά που έλεγαν πριν και προσαρμόζουν το λόγο τους στην ανάγκη να υποκλέψουν ουσιαστικά τη λαϊκή ψήφο. Νομίζω ότι επίσης παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο το λαϊκό αισθητήριο, το λαϊκό ένστικτο. Δεν ξέρω, Ελένη μου, εσύ, είμαι σίγουρος, γιατί είσαι πανέξυπνη και έχεις πολύ μεγάλη κοινωνική εμπειρία πια, εγώ βλέποντας έναν άνθρωπο να μιλάει, ξέρω αν με κοροϊδεύει ή όχι. Το βλέπω στα μάτια του, στις κινήσεις του, στον τρόπο που απαντά, στις παύσεις, στο αν ξέρω καταπίνει ή όχι. Φαίνεται ο πολιτικός που κοροϊδεύει. Φαίνεται ο πολιτικός ο οποίος προσπαθεί για να υποκλέψει την ψήφο των πολιτών να εμφανίσει μια ψεύτικη εικόνα για τον εαυτό του και για τα πιστεύω του. Ναι, αλλά συγγνώμη, ο πολιτικός ο οποίος μπορεί να εκπροσωπεί ένα κόμμα, να είναι ο πολιτικός αρχηγός του κόμματος ή μπορεί να είναι μέσα σε ένα κόμμα, όταν ο ίδιος ο πολιτικός αρχηγός φύγει και μπει ένας άλλος στη θέση του,
το βλέπουμε κατά καιρούς. Εμείς κρατάμε το κόμμα τι έχει κάνει ή τον προηγούμενο, τον τελευταίο πολιτικό. Βέβαια κρατάμε το κόμμα τι έχει κάνει. Ιδίως μάλιστα, αν αυτούς που πρωταγωνίστησαν σε αυτά που έχει κάνει το κόμμα, τους έχει πάλι στα ψηφοδέλτια. Έτσι, και ονόν νοήτο. Γιατί κάποιος ο οποίος αναλαμβάνει αρχηγός σε ένα κόμμα που τα έχει κάνει μπιπ, ναι, κάνει τέτοιες κινήσεις και τέτοιες αλλαγές στην εικόνα του κόμματος, στα ψηφοδέλτια του, στους συνεργάτες του, στο επιτελείο του, στις θέσεις του, που είναι φανερό στον κόσμο ότι αυτός έχει μια άλλη άποψη. Αλλά συνήθως πρέπει να σου πω ότι και οι νέοι αρχηγοί είναι παλαιοί πολιτικοί. Είναι πολιτικοί που έχουν προηγούμενη ιστορία. Δεν έχουν έρθει από παρθενογένεση. Και επομένως αρκεί κάποιος να γυρίσει πίσω και να δει τι έπραξαν ως υπουργοί, ως στελέχοι, ως βουλευτές για να βγάλει τα συμπεράσματά του για το αν σήμερα του λένε αλήθεια ή ψέματα. Καταστάσεις που βλέπουμε τώρα να γίνονται τον τελευταίο καιρό, δηλαδή με ανθρώπους που έχουν κατηγορηθεί και που τώρα τους βλέπουμε να μπαίνουν, ξέρω εγώ, στη φυλακή, δεν ξέρω αν θα μείνουν για πάντα ή για λίγο κτλ. Αυτά, κατά τη γνώμη σου, γίνονται για κάποιο λόγο, γιατί ακούγεται ότι μπορεί να γίνονται τώρα για τις εκλογές για να δείξουν ένα καλό πρόσωπο στον κόσμο, ή ότι όχι, τώρα τα πράγματα έχουν αλλάξει και από εδώ και μπρος όλα θα γίνονται όπως πρέπει να γίνονται. Δηλαδή, θα γίνεται μια εκαθάριση, δεν ξέρω. Αναφέρεσαι στην υπόθεση του Άκη Τσοχατζόπουλου, μια υπόθεση για την οποία η Real News έχει ξοδέψει τόνους μελάνης και χαρτιού, με δεκάδες πρωτοσέλιδα. Νομίζω ότι αν η Real News δεν είχε κινήσει το ρεπορτάζ στην υπόθεση αυτή, μπορεί ακόμα να μην είχε γίνει τίποτα με τον Άκη Τσοχατζόπουλο. Θυμίζω ότι η Βουλή δύο φορές με εξεταστικές επιτροπές τον αθώωσε, τον έβγαλε λάδι. Τώρα, δεν ξέρω αν για προεκλογικούς λόγους είδαμε τον κύριο Τσοχατζόπουλο να περνά μεγάλη πόρτα, που λένε και οι καφετζούδες, και να μπαίνει στον κορυδαλό. Ξέρω ότι πρέπει το πολιτικό μας σύστημα να είναι πολύ προσεκτικό και δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να δοθεί μετά τις εκλογές η αίσθηση ότι αυτό ήταν ένα πυροτέχνημα χωρίς συνέχεια. Αν δοθεί αυτή η αίσθηση, η ζημιά θα είναι πολύ μεγάλη και για τη δικαιοσύνη και για το πολιτικό σύστημα. Αλλά, Ελένη μου, θέλω να σου πω και κάτι ακόμη. Δεν είναι ο Άκης Τσοχατζόπουλος, και το λέω εγώ, που η εφημερίδα την οποία διευθύνω έδωσε μεγάλη μάχη για να αποκαλυφθούν τα σκάνδαλά του. Δεν είναι ο Άκης Τσοχατζόπουλος ο μόνος πολιτικός που έβαλε όχι το δάχτυλο, το χέρι βούτυξε ολόκληρος μάλλον στο μέλι. Υπάρχουν δεκάδες ακόμη και είναι γνωστοί στην ελληνική κοινωνία και δεν ψάχνει κανείς να δει τι συνέβη με αυτούς. Ακόμη και στο σκάνδαλο για το οποίο μιλάμε, ακόμη δηλαδή και στο σκάνδαλο των υποβρυχίων, υπήρξαν και άλλοι πολιτικοί μετά τον κύριο Τσοχατζόπουλο που επέμειναν στην ίδια γραμμή και που κανείς δεν ψάχνει τα πεπραγμένα τους. Θέλω να πω λοιπόν. Όταν λέμε πολιτική ασυλία, τι εννοούμε? Βουλευτική ασυλία, συγγνώμη. Μου το εξηγείς λίγο αυτό, σου παρακαλώ. Κοίταξε, έχουν ρυθμίσει τα του οίκου τους με τον τρόπο που τους βολεύει. Δεν είναι ίση με εμάς τους υπόλοιπους πολίτες. Και γιατί με τον νόμο περί ευθύνης υπουργών παραγράφονται ταχύτατα, γρήγορα, τα όποια αδικήματα κάνουν, και γιατί με τη βουλευτική ασυλία, αν ένας πολίτης προσφύγει στη δικαιοσύνη εναντίον ενός πολιτικού, απαιτείται απόφαση της Βουλής για να δικαστεί. Δεν είναι αυτονόητο, όπως αν κανείς μηνύσει εσένα ή εμένα, ότι ο πολιτικός θα καθίσει στο εδόλιο του κατηγορουμένου. Αν οι συνάδελφοί του θέλουν, μπορούν, και πρέπει να σου πω ότι στη μεταπολίτευση αυτό ήταν ο κανόνας, μπορούν να τον αθωώσουν εκείνοι. Να απαγορεύσουν δηλαδή την άσκηση ποινικής δίωξης εναντίον του. Η προβλέψη σου για τις φετινές εκλογές? Κοίταξε, πιστεύω ότι καταρχήν πρέπει να σου πω ότι είχα ένα ατύχημα, έσπασε η γυάλινη σφαίρα χθες. Οπότε δεν έχεις δει κάτι. Είχα ένα ατύχημα, ναι, και μέχρι να επισκευαστεί έχω μια δυσκολία να κάνω προβλέψεις. Όμως μπορώ να κάνω μια πρόβλεψη. Η πρόβλεψη είναι ότι τα δύο μεγάλα κόμματα θα τιμωρηθούν για τις ευθύνες που έχουν. Δεν είναι ίδιες. Άλλες ευθύνες έχει το ΠΑΣΟΚ, άλλες έχει η Νέα Δημοκρατία. Θα τιμωρηθούν όμως τα δύο μεγάλα κόμματα για το γεγονός ότι κυβερνώντας τα τελευταία 38 χρόνια οδήγησαν τη χώρα στο παραπέντε της χρεοκοπίας και τους πολίτες στη χρεοκοπία.